Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να μάθουν ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μιλήσουν και ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που μπορούν δωρεάν και ανώνυμα να απευθυνθούν σε αυτούς, όπως και οι ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικοί. livewithoutbullying.com είναι η πρώτη πλατφόρμα ηλεκτρονική στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής δωρεάν και ανώνυμα τόσο σε μαθητές ηλικίας 10 έως 18 όσο και σε ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε, ναι, εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωρίζουμε το πρόβλημα. Έχουμε λάβει ήδη και μέτρα, έχουμε κάνει δίκτυα δράσεων πρόληψης και εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε κάνει και το παρατηρητήριο για την σχολική βία. Έχουμε οργανώσει και το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο με μεγάλη επιτυχία, με 2.000 συμμετοχές δασκάλων και καθηγητών. Και ετοιμάζουμε ένα δεύτερο συνέδριο τον Μάιο. Τώρα μιλάμε για ένα αγώνα μπάσκετ, διαφορετικό παιχνίδι μπάσκετ, που θα διοργανωθεί στο Αλεξάνδριο Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Φαντάζομαι θα θέλετε να το δείτε γεμάτο από μαθητές για να περάσει το μήνυμα ως διοργανωτές αυτού του αγώνα. Σίγουρα, ναι. Όταν μας έκαναν την πρόταση για αυτόν τον αγώνα, αποδεχτήκαμε την πρόσκληση. Είμαστε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Καλούμε τα σχολεία. Έχουμε στείλει την πρόσκληση και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα ΕΠΑΛ να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή την άλλη Δευτέρα 9.30 ώρα στο Palais des Sports, όπου θα γίνει ο αγώνας με τίτλο «Κάνουμε τρίπλα στον εκφοβισμό». Ναι, εμείς όπως ξέρετε οι βετεράνοι πρωτοπορούν σε όλα αυτά τα φιλανθρωπικά. Τώρα κάνουμε έναν αγώνα που είναι κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η ΚΜΟΠ, το Κέντρο Μέρημνας Οικογένειας και Παιδιού, μαζί με την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, την κυρία Βούλα Πατουλίδου, διοργανώνουν αυτόν τον αγώνα τη Δευτέρα 27 του μηνός στις 9.30 ώρα το πρωί και το Υπουργείο Παιδείας, που υπογράψαμε συνεργασίας, με τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, θα γεμίσουν το Palais des Sports, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και θα πούμε ορισμένα πράγματα εκτός από τον αγώνα στο ημίχρονο κατά του σχολικού εκφοβισμού. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς έχει εξαπλωθεί και στα ελληνικά σχολεία εδώ και χρόνια. Φαντάζομαι το μπάσκετ σαν άθλημα και εσείς θέλετε να περάσετε αυτό το μήνυμα μέσω του αθλητισμού κατά του μπούλινγκ. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και εμείς και η ελληνική αστυνομία. Θα είναι τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, της πρωταθλήτριας Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτό το μήνυμα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει το bullying, αλλά πιστεύω με καλή πληροφόρηση να μπορούμε να εξαλείψουμε κάποια πράγματα από τα σχολεία.